Ηλία. Α, δεν μπορώ εκείνο που λες τώρα. Αυτό και θα πάω εκεί πέρα καινούρια. Θέλω να μου απαντήσεις πόσα εκατοστά θεωρείς κατά μέσο όρο ότι είναι το μόριο ενός άντρα. Είμαι υπερβολική με τους 20 πόντους, καθόλου δεν είσαι. Παιδιά, μου έχει πει κάποτε μια γυναίκα. Έβαζε μια πετσέτα ο άντρας στο τέλειο του για να μην μπαίνει όλος μέσα. Τόσο πολύ πόναγε. Λέω σοβαρά, μιλάς, μου λέει κοβένα κομματάκι και το έβαζα. Δεν χαιρόμουν, μου λέει το νερό. Δηλαδή και το μεγάλο έχει ένα όριο, παιδιά. Το μεγάλο μέχρι ένα όριο και η τέχνη, γι' αυτό λέω πως η τέχνη. Ο όριο είναι να είναι μεγάλο και με τέχνη. Γιατί ο εραστής, παιδιά, η γυναίκα είναι ένα όργανο. Τι θα το πάρει, τη βιολή. Τι εκπληκτικό όργανο. Εάν είσαι καλός παίκτης εσύ, η γυναίκα βγάζει τους εκπληκτικότερους ήχους, ειδονής. Εάν δεν είσαι καλός, ό,τι και να γίνει, η γυναίκα πάει στράφη. Ο άντρας οδηγεί το παιχνίδι, έστω και αν οι γυναίκες είναι επιθετικές και πρέπει να είναι στο παιχνίδι, δεν μπορεί να είναι, κάντε με και πείδαμε.